Σελίδα 111 Θεατρικός μονόλογος του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου Στο ρόλο του Ισίδωρου ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης Ακούγεται η φωνή του Γιώργου Μιχαλακόπουλου στο ρόλο του κυρίου Ευθμίαδη Μουσική Φίλιππος Περιστέρης Ραδιοφωνική διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια από τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλου Άλλη μια μέρα στο κελί, σε αυτόν τον καταραμένο τάφο, κολοζωή, που με πέταξε εδώ μέσα να δουλεύω για να πληρώνω τον νίκη και ένα σουβλάκι που τρώω τη μέρα. Φτούσα ασκερατάδες και εσύ τύχη που με γέναγε, λε και δεν θα μπορούσα να βρω αλλού καλύτερη δουλειά. Αλλά βλέπει ο σίγουρο μισθό, 800 ευρώ και 53 λεπτά. Ναι, ναι. 800 ευρώ και 53 λεπτά που να τους πάρει όλους ο διάολος. 8 ώρες τη μέρα εδώ μέσα. Στο τρίτο υπόγειο της κολοτράπεζας. Μάλιστα. Τι έγλυ, τι κύρος. Φτού σου ηλίθιε πως κατάντησες. Τραπεζικός υπάλληλο στο τμήμα των θηρίδων. Ωχ μου. Πότε άραγε θα πάρω σύνταξη από αυτό το κάτεργο. Πότε θα γίνω 65 χρονών. Βοήθησε με να περάσουν γρήγορα τα χρόνια να ελευθερωθώ. Τι συμφορά. Να παρακαλάω να γεράσω. Κοίτα, κοίτα που με έχουν φτάσει οι αλήτες. Γαμώ τα λεφτά τους όλο τους το σόι. Κι αυτός ο σταματημένος χρονός δεν περνάει με τίποτα. Και να φανταστείς πως όλα μου τα όνειρα ήταν να γίνω διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Τι υπέροχο επάγγελμα. Interior designer. Φαντάσου πόσο υπέροχα θα αισθανόμουν τώρα να διακοσμώ ξενοδοχεία, αίθουσε τέχνη, σπίτια, γραφεία. Ακόμη και τράπεζε. Ναι, τράπεζε. Θα ερχόμουν εδώ σε αυτόν τον άθλιο χώρο και θα έλεγα. Παρακαλώ, στου τοίχου τελοπίνακες. Έστω ε, αντίγραφα. Του Ρέμπραντ, του Βίλιαμ Μπλέικ. Α, και του Τσαρούχη, παρακαλώ. Μια πολυθρόνα πολύχρωμη να δίνει ευχάριστο τόνο. Και οι θηρίδε κάθε και ένα έργο τέχνη. 1700 πορτάκια με σχέδια αφηρημένη ζωγραφική. Ναι, ναι, αυτό. Για να υπάρχει το στοιχείο τη ενηγματικότητα. Όπω συμβαίνει άλλωστε. Μήπω ξέρει κανεί τι κρύβει κάθε μια μέσα τη. Λύρε, κοσμήματα, επιταγέ, διαθήκε, φωτογραφίε. Βέβαια, πολύ καλή σκέψη. Και εδώ περίπου. Ή εκεί. Μάλλον εδώ. Το γραφιάκι του υπαλλήλου. Ανοιχτό γαλάζιο. Α, μην ξεχάσω και ένα βάζο από πάνω με λουλούδια. Τριαντάφυλλα, ή δυνατόν. Όχι, όχι. Καλύτερα ζουμπούλια. Μα τι λέω χάζεψα τελείω. Τα ζουμπούλια που φάνε το οξυγόνο. Χαναγία μου. Και μόνο η σκέψη ότι θα μειωθεί ο αέρα εδώ κάτω με πιάνει ένα τριχύλα. Τώρα τι ήθελα και το θυμήθηκα αυτό. Χθε μου. Γιατί να βασανίζομαι έτσι. Αυτή τη. Αυτή τη θηριόπορτα. Αυτή την μπουκαπόρτα δεν αντέχω να τη βλέπω. Τρέμω στη σκέψη με κλείσει κάποια στιγμή μόνη τη. Ή που ξέρει. Τη πρόξει κάποιο από του συναδέλφου μου επάνω. Από αυτού που με περιπέζουν, τα χτεσινά κολόπεδα, που μου κάνουν και πλακίτσε. Και δεν ξέρω ούτε καν το λόγο που συμπεριφέρονται έτσι. Δεν του αρέσει η φάτσα μου. Πιθανό να του ενοχλεί που είμαι απομονωμένο στο υπόγειο και δεν έχω πάρει δόση μαζί του. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, εύχομαι, αν υπάρχει Θεό, να τα ξεσκίσει. Τώρα όμω τι γίνεται. Α υποθέσουμε πω ένα από αυτού του σπόρου μου κλείσει την ατσαλένια θύρα γυρίσει και το τιμόνι. Τι θα γίνει τότε, Θεέ μου. Τι θα γίνει. Θα σκάσω, Παναγία μου, θα σκάσω. Θέλω να φωνάξω βοήθεια. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Με έπιασε δύσπνια και μόνο που το σκέφτομαι. Χριστέ μου, αν κλείσει αυτή η καταραμένη πόρτα, θα πεθάνω εδώ μέσα μόνο και αβοήθητο. Τα καθάρματα. Πώ μπόρεσαν να φτιάξουν τέτοιο σύστημα. Ακούσε εκείνη να διαφέρει το θησαυροφυλάκιο, μηχανισμό αφαίρεση οξυγόνου όταν η πόρτα. Οι εγκληματίε τη σκέφτηκαν. Καλύτερα να το αγνοούσα ο μαλάκα. Ε, ναι, μαλάκα είμαι. Αφού κάθομαι εδώ και του θεωρώ στη μούρη. Πώ να ξεχάσω τα λόγια του υπεύθυνου ασφαλεία. Αυτού του, του υποκειμένου που μα επισκέφτηκε προχθέ για να επιθεωρήσει το χώρο. Με πόση ηρωνία μου είπε και σαρκασμό. Ναι, και σαρκασμό. Κύριε Ισίτορε, πρόσεχε μην κλειστεί κανένα Σαββατοκύριακο εδώ μέσα και σε βρούμε παγάκι τη Δευτέρα. <laughs> <laughs> και γιατί παγάκι, παρακαλώ, του απάντησα. Oh, δεν το ξέρετε πω όταν σφραγιστεί η πόρτα, αφαιρείται εντό 10 λεπτών το οξυγόνο για λόγου ασφαλεία βέβαια, πυρκαγιών, ληστίων. Εκτό και αν έχετε μαζί σα φιάλι οξυγόνου, ή μια μάσκα με ρίγχο, σαν αυτή που φορούν οι δυνάμει των ΜΑΤ, όταν αντιμετωπίζουν διαβιλωτέ. Μήπω διαβιλώνετε κι εσεί, κύριε Ισίδωρε. Προσέξτε λοιπόν, μου σα πάρει καμιά μέρα ο ύπνο, και ο διευθυντή του καταστήματο σα κλειδώσει κατά λάθο εννοώ, και γίνει εδώ. Ο τάφο των θηρίδων. <laughs> Άκου τι είπε ο Φλόρο με τη γραβάτα. Γι' αυτό Ισίδωρε, πρέπει γρήγορα να λάβουμε τα μέτρα μα. Τώρα αμέσω. Ναι, δεν θα χάσω ούτε δευτερόλεπτο. Θα τακτοποιήσω αμέσω το χώρο μου. Ορίστε. Θα φέρω το γραφιάκι μου εδώ, κοντά στην έξοδο. Για μαλάκα με έχετε όλοι εσεί κύριοι από τα ψηλά πατώματα. Εδώ, στο μείον τρία, μόνο μου θα διασφαλίσω όσο μπορώ καλύτερα τη θέση μου. Για τη ζωή μου άλλωστε. Λοιπόν, θα κάθομαι εδώ. Και σε περίπτωση που κλείσει απότομα η μπουκαπόρτα, θα δώσω μια βουτιά και θα εκτιναχθώ έξω. Ακόμα και αν δεν καταφέρω να βγω ολόκληρο, η κολόπορτα θα βρει εμπόδιο το κορμί μου και θα σταματήσει. Ναι. Τώρα όμω που το σκέφτομαι καλύτερα. Ε, βέβαια. Ατσαλένια είναι. Ε, βέβαια, μπορεί να με κόψει στα δύο. <σχ>, τι μακάβρια σκέψη. Όχι, <σχ>, όχι. Ακόμα και αυτό να γίνει δεν έχω πρόβλημα. Το στόμα μου και οι πνεύμονε θα μείνουν απ' έξω. Οπότε πάλι θα μπορώ να αναπνέω. Όσο και το υπόλοιπο σώμα, στο διάολο, α πάει στα αρχή. Μα τι λέω. Θα χαθούν και αυτά μαζί. Όχι. Όχι, τα χρειάζομαι, γαμώτο το φιλότιμό μου, τα χρειάζομαι. Τα όργανα μου είναι η ανδρική μου υπόσταση. Ούτε να πηδήξω δεν θα μπορώ. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μα απασχολούν αυτά τώρα. Στο διάλογο να πάνε. Έτσι κι αλλιώ άχρηστα τα έχω. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, γυναίκα δεν έχω. Στο διάλογο να πάνε. Πάνω απ' όλα ο αέρα. Το οξυγόνο με ενδιαφέρει. Εν ανάγκη α χαθούν κι αυτά. Κάθε πράξη στη ζωή έχει και ένα τίμημα. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήμουν διακοσμητή, ζουμπούλια εδώ μέσα δεν θα έμπαιναν ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ. Στερούν το οξυγόνο. Και για μένα ο αέρα είναι τόσο απαραίτητο. Τι ιδέε βάζει τώρα το άρρωστο μυαλό μου. Καλά ήμουνα στην ησυχία μου. Ορίστε. Θα αρχίσω να κοιτάζω κάθε λίγο και λιγάκι μήπω κλείσει η κολόπορτα. Ε, όχι. Πρέπει να το ξεπεράσω. Κι αν όμω. Κι αν όμω συμβεί τα αλήθεια αυτό. Ίσως δεν θα ήταν άσχημα να άρχιζα να γυμνάζομαι περισσότερο. Ώστε να είμαι έλουρο όταν τύχει το μοιραίο και φελήσω να πεταχτώ έξω από το φυσαμπροφυλάκιο. Ε, καλή σκέψη. Μπράβο μου. Θα μου έκανε καλό και στην υγεία. Βέβαια δεν μπούρεψα για να φοβάμαι μην κάνω και ζάχαρο, αλλά να αν χρειαστεί με μια κατάλληλη βουτιά, λέω τώρα, αν και όποτε χρειαστεί. Ίσως όσο και τα... την ανδρική μου υπόσταση. Καλή σας μέρα κύριε Φημιάδη, πώς είστε. <laughs> Κι εγώ χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Άωστε έτσι, βρήκατε κίνηση. Μα έχει παραγίνει η κατάσταση. Ναι, ναι, αυτή η πόλη είναι πλέον ανυπόφορη. Α, βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σας. Τα έχουμε ξεπεράσει τα όρια από το πολλού. Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Να ανοίξουμε λοιπόν τη θηρίδα σας. <laughs> ωραία. Είστε ο μοναδικός πελάτης της τράπεζας που μας επισκέπτεται κάθε μέρα. Έχετε το κλειδάκι σα. Πολύ ωραία. Νούμερο 111. Μια στιγμή να πάρω το δικό μου. Το Πασπαρτού. Ωραία. Έτοιμη η θηρίδα σα. Ανοιχτή. Και εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σα. Μήπω θέλετε να την μεταφέρω στο τραπέζι. Ε, βλέπω πως πονάτε όταν σκύβετε. Όχι. Πάλι όχι. Μα γιατί κύριε Ευθυμιάδη. Φοβάμαι πως είστε λίγο ακατάδεκτος. Ή μου φαίνεται. Α, ωραία. Χαίρομαι επιτέλου που σα άλλαξα γνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Υποχρέωσή μου. Μα εγώ σα το πρότεινα. Γι' αυτό είμαι εδώ κάτω. Οπ, παραλίγο να μου πέσει. Ε, εντάξει τώρα. Καθίστε στο γραφείο και με την ησυχία σα κάντε τη δουλειά σα. Τιν άκριβη ο παλιό γερο εκεί μέσα. Τι βάρο Παναγία μου είχε. Λύρε τα φυλάει και ράβδου χρυσού. Ε, ρε, τι πλούτο που έχει το δαμολιμέντο. Ε, βέβαια. Με ευτήρα ήταν. Φαντάζομαι πόσε γυναίκε ξεγέννησε. Παιδί και διχίλιαρο που λέει και η γιαγιά μου η Ασίμω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εκεί πώς σημειώνει το χαρτί το θησαυρό του. Τι να γράφει άραγε ο παγκοδαμένο, ίδιος ο σκρίπου Μακδάκινο άθλιο. Σκατόγερο. <laughs> Έτσι μου έρχεται να πάω να το δώσω μια στο κεφάλι και να βάλω ό,τι έχει μέσα στη δική μου θηρίδα. Άρεθε, άρεθε, έτσι άδικη που είναι η ζωή. Άλλοι πεφαίνουν στη δουλειά και άλλοι απολαμβάνουν. Ε, τώρα εντάξει, για να μην είμαι και άδικο μαζί του, κι αυτό πρέπει να δούλεψε σκληρά. Τόσε κοιλιέ γυναικών άνοιξε. Πρισμένε, μικρέ αρικέ. Αιδία. Μου έρχεται να ξεράσω. Αλλά εντάξει, ήταν και τυχερούλη στο λαμόγιο. Πόσα αβυζάκια. Ωραία κορμάκια θα χάιδεψε αυτό στη ζωή του, ε. Ενώ εγώ, ορίστε. Λιώνω εδώ στο τρίτο υπόγειο και ο φραγκοφωνιά μετράει το βιό του. Και να πει ότι έχει καιρό μπροστά του. Πόσο θα ζήσει ακόμα. Σύνταξη καλή θα έβγαλε. Παιδιά δεν έχει. Χείρο είναι εδώ και χρόνια. Δεν πάει στο διάλογο να ζήσουμε κι εμεί. Που αργολιώνουμε στο κλουβί και δεν έχουμε δεύτερο κουστούμι να αλλάξουμε. Γάμου, κηδείε, βαφτίσια. Με το ίδιο γκρι κινέζικο σκέτο συνθετικό. Ε, όμω Α, α, τελείωσε το μέτρημα. Για να δω. Ότι μεταφεύγει μόνο του. Έρχομαι αμέσω, κύριε Θημιάδη. Έρχομαι. Μην ανησυχείτε, θα την ξαναβάλω στη θέση τη. Που να στη βάλω εκεί που ξέρει. Θαύμα. αυτό ήταν. Πρέπει όμω να παραδεχτώ πω είναι πολύ βαριά. Τι την ταζετε. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη. Πλάκα κάνω. Ε, εντάξει, λέμε κανένα να, να ξεγελάμε τη μοναξιά μα εδώ κάτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να προσέχετε και προπάντων να μην μου άγχεστε για τίποτα. Και βέβαια, και βέβαια. Στο επανειδύν. θέλει στο τηλέφωνο πάλι ο διευθυντή. Σήμερα μου έχει σπάσει τα νεύρα ο Τζιτζιφιόγκο. Όλο ντριν και ντριν είναι. Μάλιστα κύριε διευθυντά. Μάλιστα. Ε, ναι, συμφωνώ κι εγώ πω τα λουλούδια φτιάχνουν την ατμόσφαιρα. Τι λέτε να βάζαμε πλαστικά, κρατάνε μια ζωή. Α, προτιμάτε αληθινά. Πολύ ωραία. Θα ενημερώσω την καθαρίστρια να βάζει κάθε μέρα λίγα ωραία τριαντάφυλλα. Μόνο μη μου πείτε ζουμπούλια. Ε, αυτά μυρίζουν ωραία, βέβαια, αλλά ρουφάνε το οξυγόνο από το χώρο. Και μπορεί να μα μπει κανένα πελάτη από ασφυξία. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω για μένα, αλλά να, καλό είναι να, να αποφεύγουμε ότι δημιουργεί προβλήματα. Πώ τα είπατε, Οι άκυνθου προτιμάτε. Ο, πολύ ωραία. Δεν το γνωρίζω αυτό το λουλούδι, το αλλά, αλλά μου αρέσει η ονομασία του. Οι άκυνθο. Πολύ καλά, θα τη το πω. Να παίρνει απόδειξη και να πληρώνεται από το Ταμείο Εξόδων του Καταστήματο. Μάλιστα. Και για το γραφείο σα, ε, βέβαια. βέβαια. Θα έχουμε η άκυνθο στο υπόγειο και θα αφήσουμε έτσι του διευθυντού μα το γραφείο. Προ Θεού. Όχι, κύριε Διευθυντά. Μ με, με, με συγχωρείτε ειλικρινά. Δεν σα ειρωνεύτηκα. Υπόσχομαι να μην επαναληφθεί. Ένα αστείο έκανα. Ναι, μην ανησυχείτε. Αύριο θα υπάρχουν οι άκυνθοι. Βέβαια, βέβαια. Και στο σαλόνι τη αναμονή. Στο τμήμα καταθέσεων, ναι. Και στις χορηγήσει. Παρακαλώ. Άι, στο διάολο ψωνισμένε, που έτσι και στραβώσει ο κόμπο τη γραβάτα σου, σε πιάνει ταραχή. Όλο επίδειξη και ματαιοδοξία είσαι. Νουμεράτζα. Που μα μιλά και καθαρεύουσα. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι αρλούμπε που λε. Γλωσσαμίντορα. Έτσι σε είπε ο κύριο Μανουιλίδη προχθέ που του άνοιξα τη θηρίδα. Ναι, γλωσσαμίντορα σε είπε. Και δεν ξέρω και τι να σημαίνει. Καναμπινελίκι θα είναι. Γλωσσαμίντοδα θα σε λέω, κύριε διευθυντή. Τι καλύτερο είχε από μένα, παλιορουφιάνε, και γίνε παλιάνθρωπε, γλύφτη, ελεηνέ, που με έχει δέκα χρόνια να μαγαζώνω εδώ στο υπόγειο, που μόλι βλέπει μεγαλοκαταθέτη, σέρνεσαι στο πάτωμα. Ορίστε ο βλάχο, μου φέλε και οι άγυνθου. Από εδώ που του έμαθα και δεν του ξέρω εγώ. Κάτσε να, κάτσε να το σημειώσω. Το σημειώσω. Να το πω στην κυρία Τηγόνη να αγοράζει λουλούδια. Η άκυνθου στέλνει ο μασκάρα. Για να βάλω στο λεξικό. Ευτυχώ που έχω κρατήσει από τι Κυριακάτικε το μικρό ερμηνευτικό του φυτράκι. Πού το έχω. Δεν μπορεί. Στο άλλο σιρτάρι θα είναι. Όχι εδώ. Τι κάθομαι και ψάχνω. Στην τσάντα μου το έχω ηλίθιο. Ναι, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Λοιπόν σίγμα ταφ ύψιλον ή ένα ή άκυνθος α, α, είναι και στα πρώτα για να δούμε τι λουλούδι είναι είδος καλοπιστικού φυτού το ζουμπούλ... Παναγία μου Θεέ μου θα τρελαθώ δεν μπορεί είναι δυνατόν έχει βάλει στόχο να με ξεκάνεις, η Ούτε συζήτηση. Ζουμπούλια στο φυσαπροφυλάκιο. Αδύνατον. Ήδη με έπιασε δύσπνια και μόνο που το σκέφτηκα. Πω, πω, πω. Ο Άγιο Φανούριο έβαλε το χέρι του και μου φανέρωσε τι σημαίνει η άκυντο. Κρίμα. Και είναι τόσο ωραία λέξη. <οχ> Τρέμε ολόκληρο. Να. Τώρα μόλι με έπιασε κοντανάσεμα!» Θα πω τη κυρία Αντιγόνη να πάρει ζουμπούλια για του επάνω και τριαντάφυλλα για μένα. Όχι. Κι άμα κατέβει κάτω και τα δει. Το βρήκα. Θα τη πω να μου αγοράσει ζουμπούλια πλαστικά. Ναι, πολύ ωραία. Πώ το σκέφτηκα. Είμαι ιδιοφυα ο μπαγά Όμω τώρα ξανάρχεται αυτή η σκέψη, αυτή η γαμημένη σκέψη, μην τυχόν και κλείσει η μπουκαπόρτα και κλειδωθώ μέσα. Όχι, δεν θα το βάλω κάτω. Η σίδωρα πρέπει να παλέψει. Δεν γίνεται να σε καταβάλει αυτή η φοβία. Πρέπει κάτι να κάνω. Να σκεφτώ. Να ξεχάσω τι με φοβίζει. Το βρήκα. Θα αρχίσω να λύνω στα δρόλεξα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα κάνω. Τέλεια, τέλεια. Έτσι κι αλλιώ με έχουν εξεγραμμένο εδώ κάτω. Ούτε πουνιάζονται για μένα. Μόνο το πρωί με βλέπει ο διευθυντή που ανοίγει το φυσαυρό με τον κωδικό του και ο υποδιευθυντή που το, το κλείνει στο σχόλασμα. Αυτό είναι. Θα λύνω στα δρόλεξα. Κάπου έχω και ένα έμφετο μαζί με την πρωινή εφημερίδα. Μου φαίνεται πω έχουν στα δρόλεξα μαζί με σπαζοκεφαλιέ. Ε, όσο για αύριο, θα φέρω ένα ντόμο με στα δρόλεξα να λύνω όλη μέρα. Καλό θα μου κάνει. Ανοίγει του πνευματικού ορίζοντε. Που ξέρει. Μπορεί να το εκτιμήσει καμιά ομορφούλα που θα μπει εδώ μέσα. Γιατί από σκατόδριε έχουμε πήξει. Α, να και η εφημερίδα. Έχει τα Έχει και είναι και μεγάλο. Ευτυχώ που δεν την πέταξα. Ευτυχώ. Λοιπόν, ένα δω λοιπόν. Τι λέει το ένα οριζόντια σύστημα κοινή συμβίωση. Με 8 γράμματα. Ναι. Πώ για όλο τι λένε τώρα αυτή τη λέξη. Ε, εδώ την έχω. Ελά. Α, το βρήκα. Κοινόδιο. Για να δω. Υπέροχα. Κολλάει μια χαρά. Δύο οριζόντια. Η επόμενη μέρα. Το μέλλον. Όχι, μα τι λέω. Δεν είναι ακαθόριστη. Την προσδιορίζει. Η επόμενη. Πέντε γράμματα. Σήμερα λοιπόν είναι σήμερα. Αύριο είναι αύριο. Οπότε δεν υπάρχει άλλη επόμενη. Το αύριο είναι. Για να δω. Υπέροχα. Μπράβο μου, κολλάει κι αυτή. Ναι. τρία οριζόντια. Πολύ καλά πάω. Ούτε ένα καφέτο δεν χρειάστηκε για να βρω τι απαντήσει. Λοιπόν, τι μα ρωτάει τώρα εδώ το τρία οριζόντια. Για να δούμε. Δυσκολία στην αναπνοή. Ναι, δυσκολία στην αναπνοή. Πώ λέγεται. Αχ. Ε, 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 Πώ λέγεται η άτιμη. 8 γράμματα. Δυσκολία στην αναπνοή. Α, το βρήκα. Δύσπνια. Δύσπνια. Μου, τι γίνεται. Δεν μπορώ να ερευνήσω καθόλου. Πάλι τα ίδια. Πάνω που το είχα ξεχάσει, ξανάρχισε η κολοφοβία μου. Ορίστε τώρα. Νιώθω να υπάρχει άπνη εδώ μέσα. Δεν δε, 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 δε μπορώ, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Θα τρελαθώ. Δεν είναι δυνατόν. Μια χαρά ήμουνα. Άρεθε, άρεθε μου, γιατί με ταλαιπωρείς. Μα μου τα προφυλάκια σα και ρατάβε γαμό δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το καταλαβαίνετε! Δεν μπορώ να αναπνεύσω, πνίγομαι! Οχ, βοήθεια μανούλα, βοήθεια, βοήθεια. Ερέ τι έχω πάθει, Και ντρέπομαι να φωνάξω κανένα μαλάκα από του επάνω. Τι να του πω, Πω φοβάμαι με κλείσει η πόρτα, Θα με βγάλουν τρελό. Μήπω όμω, μήπω όμω είμαι στα αλήθεια. Πνίγομαι. Πνίγομαι, το καταλαβαίνετε. Πνίγομαι. Θέλω αέρα. Αέρα, ρε. Πνίγομαι. Οχ, οχ τι να κάνω. Τι να... Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι δηλό. Χέστη είμαι. Δηλώ. Χέστη. Δηλώ, δηλώ, δηλώ. Αυτό είμαι. Ναι. Ε, Εαυτέ μου σ απεχθάνομαι. Ε, ρε, ε. Μην αδικεί τον εαυτό σου, δεν το αξίζω. Γιατί παρακαλώ. Δικέ σου είναι οι ευθύνε. Έτσι ή αλλιώ. Και ποιο είπε πω αξίζει ο εαυτό που τρέμει μια, μια κολόπορτα, ε! Μπα! Μα επιτίθεσε κιόλα. Ανεδέ άτομο που με έχεις φυλακισμένο να ζω σαν, σαν, αερικό μέσα σου. Ε, αυτός είσαι ή εχθρός μισητός, ε? Εσύ σκουπίδι, τραπεζο υπάλληλε, που αντί να γίνεις διακοσμητής, φυλάς λεφτά σε θηρίδες. Αποτυχημένε, βούλος το αλήτη. Βούλος το, για ε, να μην σε σκοτώσω εδώ μέσα. <laughs> Εσύ δεν έχεις τα κόντσια να λύσεις ένα σταδρόλεξο. Χέστη, ε, χέστη. Σκάσε, ρε. Σκάσε που έχει και θράσος να βγάζεις γλώσσα. Και γιατί να μην βγάλω, Γιατί με τα λεφτά που παίρνω από εδώ μέσα σε τα και ζει, ηλίθιε! Σιγά τη ζωή! Σου λείπει τίποτα ανόητε. Όλα τα έχει, όλα! Α, εννοεί φω, νερό, τηλέφωνο, σιγά τα οά! Σαν τι άλλο βε ρε, Τα πάντα, ρε! Τα πάντα! Αυτά που μου άρπαξε χώνοντά με σε αυτό το καταραμένο υπόγειο! Τη ζωή μου θέλω μαλάκα! Τη φύση που μου λείπει! Τον ήλιο που όταν βγαίνω έξω δί. Την αξιοπρέπειά μου, που με έκανε σφρουρό στα κοσμήματα του κάθε κερατά. Και πάνω απ' όλα, που ζω μονάχο μου, χωρί μια γυναίκα, ένα παιδί, δίχω κοινωνική συναναστροφή Και ποιο σου φταίει γι' αυτό, Εγώ, εσύ δεν έχει ευθύνη, Το ίδιο σαρκείο μοιραζόμαστε. Όταν είμαι κλεισμένο δέκα χρόνια εδώ μέσα, σε ένα κελί, ποια κοινωνικότητα να, να αποκτήσω, Ε, να μιλάω με τι τυρίδε ή με του κολόγερου που μετράνε το χρυσάφι του. Γιατί σου απαγόρευσε κανείς να αποκτήσεις και εσύ κομπλεξικέ, ε? Ναι, η ανασφάλεια και η φοβία. Όταν βγαίνω έξω σε μια κοινωνική εκδήλωση, νιώθω, νιώθω ξένο. Σαν φυλακισμένο που πήρε άδεια και δεν ξέρει πώ να φερθεί. Δικό σου το πρόβλημα. Όχι, άφηλε υποκείμενο. Όχι. Είναι και δικό σου. Εσύ με καθοδηγεί. Που τώρα μου έγινε κατήγορο. Λιποτάκτη. Φύγε από μπροστά μου, βλάκα. Θα σε σκοτώσω. Φύγε! Είσαι δειλό. Δειλό. Ξεκουμπί σου. Χάσου να μην σε βλέπω, να μην σε ακούω. Σε μισό, σε μισό. Θέλω να σε σκοτώσω. Να πεθάνει. Ναι, ρε. Εδώ μέσα θα ζήσει όλη σου τη ζωή. Εύχομαι έτσι να τυρανιέσαι μέχρι να ξοφλήσει. Εδώ. Στο φυσαυροφυλάκιο τη τράπεζα. Και εσύ. Σου εύχομαι να σκάσεις από δύσπνια. Μέσα στις θηρίδες καταλαμένε που με έβαλε σκλάβο για 800 ευρώ και 53 λεπτά. Και πολλά σου είναι υποκείμενο. Σε μισό. Σε μισό. Τα ίδια συναισθήματα έχουμε αχρίε. Θα σου δείξω κάθαρμα. Έλα αν σου βασταδιλέ που φοβάσαι μια πόρτα. Το λες εσύ που είμαι υποχρεωμένος να υφίστα με τους πανικούς σου κάθε λίγο και λιγάκι. Ούτε στα σταυρόλεξο δεν μπορείς να λύσεις δίχως να πανικοβληθείς. Γυναικούλα, Έγινε κούλα. Έ, Μόνο δική μου είναι αυτή η πανική που λες. Εσύ δεν έχει συμμετοχή. Εγώ δεν έχω σάρκα και ωστά να κινηθώ. Όπου με πας πηγαίνω. Ό,τι επιλέγεις το αποδέχομαι. Από σένα όλα ξεκινάνε. Εγώ απλώς ακολουθώ. Και γιατί δεν αντιδράς καταραμένε. Μπα, θέλεις να κάνω και πανάσταση. Να κάνεις δουλικό, αν καταπιέζεσαι πολέμα. Μη μου ρίχνεις μόνο τις ευθύνε. Τι άλλο να σου ρίξω χαστούκια. Σε ρίχνουν κάθε μέρα οι πελάτε, ο διευθυντή σου. Τι ζητά από μένα, δειλή φιγούρα του υπογείου. Αν έχει κότσια, πάρε ένα στιλέτο. Μα με, ναι, ρε. Ρίξε μου πιστολιέ, χτύπα κατάστηθα. Αερικό, ε, αερικό. Που η ζωή σου είναι μόνο οι προσβολέ. Ιδονίζομαι να σε βλέπω να καταραίει. Μαζί μου θα λιώσει. Εδώ μέσα, ανοίγοντα τυρίδε. Να σου πω κάτι για να Πε το και χάσω από το μυαλό μου. Καθόλου δε σε εκτιμώ. Καθόλου. Πληρώνει αυτό που σου αξίζει. Υποταγμένε. Τώρα φοβάμαι πιο πολύ την ξεφτύλα να σε χωρέ αυτό μου παρά την πόρτα μου πώ κλείσει. <laughs> καλό αυτό, καλό αυτό. Μου άρεσε. Ναι. Δηλαδή φοβάσαι και τον ίσιο σου, ε. <laughs> Ελά αλητήριε. Ναι. Σε φοβάμαι πιο πολύ από τη δύσπνοια. Φαύλε, <laughs> θα, θα σε σκοτώσω. Κάντο αν έχει φιλότιμο, άνανδρε! Έλα, έλα, ρε! Πάρε και εσύ, σε μισό! Κι εγώ σε συγχαίρομαι το ίδιο. Είσαι ένα τίποτα! Τίποτα! Η μοίρα σου είμαι, η μοίρα σου που θα με σέρνει όπου κι αν πηγαίνει. Δεν φαίνεσαι πουδενά κάθαρμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν σε βλέπω. Πού είσαι κρυμμένο! Μέσα σου. Βαθιά στα σωθικά σου. Ωχθέ μου. Άρε αυτό το ασήκωτο βάρος από πάνω μου. καλό στην κυρία Αλεξίου. Γεια σας Τι χαρά που σας ξαναβλέπω μετά από τόσο καιρό. Είμαι καλά, είμαι καλά, όσο μπορώ. Σας αρέσουν, Βέβαια, εντολή του διευθυντού μα τα ζουμπούλια. Οι άκυνθοι, θέλω να πω. Θα σα εκμυστερευτώ κάτι. Είναι πλαστικά. Σκοπίμωζε τη σαψεύτικα γιατί είναι επικίνδυνο λιλούδι οι άκυνθοι σε κλειστού χώρου που φάνε το οξυγόνο. Α, τι μου λέτε. Ιδιαίτερα στον ύπνο, ε. Θα προσέχω να μην αποκοιμηθώ. Καλά που μου το είπατε. Α, ναι, ναι, ξεχάστηκα, ξεχάστηκα. Έχετε δίκιο, αφού είναι πλαστικά, τι, τι λέω. Ναι, αστείο που γίναμε καμιά φορά. Ε, να σα ανοίξω. Μια στιγμή να πάρω το πασπαρτού μου. Α, εδώ είμαστε. Τυρίδα 435. Πολύ ωραία. Θα τη μεταφέρετε μόνοι σα. Όπω θέλετε. Εγώ εδώ είμαι. Ό,τι χρειαστείτε μου λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στη διάθεσή σα. Αυτή είναι η γυναίκα. Δεσπέσιο πλάσμα. Αχ, Θεέ μου. Μακάρι να ερχόταν κάθε μέρα. Και έχει μια κορμάρα. Κάτι ρόγε. Ξεχωρίζουν από την πλούζα της σαν ρογοστάφυλλα. Την κοιτάς και φεύγουν τα προβλήματα από το κεφάλι σου. Μια τέτοια γυναίκα την παντρεύομαι εδώ και τώρα. Αυτή έχει μικρή θηρίδα, αλλά, αλλά από ό,τι βλέπω μόνο κοσμήματα να φέρνει. Και την άλλη φορά το ίδιο έκανε. Έφερε καινούρια, πήρε τα παλιά. Να, να, τώρα δοκιμάζει τα σκουλαρίκια. Μ' αντιλήφθηκε. Έβγαλε το καθεφτάκι τη να κοιταχτεί και με είδε γαμό το μου που την κοιτάζω σαν χάνο. Τι μαλάκα είσαι, ρομπά, έγινα πάλι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω τίποτα. Ε, όχι κύριε Αλεξιόπλο, θαυμάζω τη, τη φινέτσα σα. Ναι, πόσο, πόσο, ωραία γυναίκα είστε. Τι είπατε. Μα πώ το λέτε αυτό. Όχι, όχι, δεν σα φλέρταρα εν ώρα εργασία. Απέναντίε με ειλικρίνεια και δίχω καμία σκοπιμότητα, το θαυμασμό μου εξέφρασα. Ε, μην με κατηγορείτε, σα παρακαλώ, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου. Ποιο σα είπε ότι παραβιάζω τον κώδικα συμπεριφορά υπαλλήλων. Είμαι απλό ευγενικό. Ωραία, ωραία. Αν σα πείραξε που έκανα ένα κοπλιμάν, το παίρνω πίσω. Δεν είστε και καμιά θεά, κυρία Αλεξίου. Είστε μια κανονική γυναίκα. Το καταλάβατε. Και μη μου ξανααπευθύνετε το λόγο. Τα ακούτε. Τα ακούτε. Ω εδώ. Μου είναι αδιάφορο αν πάτε στο διευθυντή μου. Να πάτε όπου θέλετε. Α, ναι, τώρα σα πειράζει ο τρόπο μου. Όχι, δεν δε θυμώνω. Δεν θυμώνω. Απλώ έχω, έχω εξαγριωθεί. Ποια νομίζετε πω είστε που με προσβάλλετε έτσι. Σα το απαγορεύω άλλη φορά να επαναληφθεί αυτό. Τέλο. Όχι, δεν είναι μό, και να πάτε όπου θέλετε. Ναι. Προχθέ που σα είπε ο διευθυντή μου, «Κύριε Αλεξίου, πόσο γεμίζει η τράπεζα από την ομορφιά σα, χυθήκατε ολόκληρη. Σα ευχαριστώ κύριε διευθυντά, με κολακεύετε. Τέτοιε αχλαμάδε του λέγατε. Τέτοιε. Ενώ εγώ τι είπα άσχημο. Πείτε μου, επειδή είμαι ένα απλό φύλακα στηρίδων, αυτό είναι το κλίμα μου. Θεωρείτε ότι δεν έχω δικαίωμα στην έκφραση. Με φέλετε μου γκώ και να μιλώ όποτε εσείς γουστάρετε. Ε, λοιπόν, θα μιλάω όποτε εγώ γουστάρω και με όποιον μου κάνει κέφι. Αρκετά μαζί σας, κύριε Αλεξίου. Αρκετά. Να τελειώνουμε. Α, α μάλιστα, ναι. Τώρα παραδέχεστε ότι με προσβάλλατε. βέβαια, βέβαια. Πρέπει κάποιο να γίνει φουρνέλα από τα νεύρα για να καταλάβετε ότι το έχει πάρει στο κρανίο. <Τελος> Τέλο πάντων. Ναι, α είναι. Α είναι. Έστω και έτσι η συγγνώμη σα με ικανοποιεί. Θα το ξεχάσω λοιπόν. Ωραία. Ξεχάστε το κι εσείς. Κάτι πόδια που έχει άτιμη. Όνειρο είναι. Με τρελαίνει αυτή η γυναίκα, με τρελαίνει. Πάντα με τραβούσε το στυλ της. Αεράτη, άνετη, προκλητική. Με τις μαύρες κάλσες και την εφαρμοστή φούστα να διαγράφει το κορμί της. Ειδικά σήμερα που μου τη βγήκε με ερέθησε πιο πολύ. Μου έρχεται να ορλιάξω εδώ κάτω γάμο το... Μια τέτοια γυναίκα θέλω. Μια τέτοια. Αλλά μέσα σε αυτό το κελί δεν υπάρχει περίπτωση να με κοιτάξει άνθρωπο. Και με το δίκιο του άλλωστε. Τι είμαι άλλωστε. Ο φύλακα των φυσαυρών του. Το λικόσκυλο του πλούτου του. Εντάξει, δεν λέω. Υπάρχουν και φτωχοί που φυλάνε εδώ μέσα τη διαθήκη του ή ένα ενθύμιο των γονιών του. Αλλά και αυτή σημασία δεν μου δίνουν. Κλείνει του κύριου Ευθυμιάδη που ανοίγει συζήτηση μαζί μου κάθε μέρα Όλοι οι άλλοι έρχονται εδώ και μου προστάζουν μονολεκτικά. 39, 65, 952. Ούτε καν παρακαλώ. Απλώ αναφέρουν ένα νούμερο. Γιατί και εμένα εδώ κάτω, σαν νούμερο με βλέπουν. Και αυτή που πάντα μου έλεγε δύο κουβέντες παραπάνω, σήμερα μου έβαλε όριο. Και τι τη είπα, Τι τη είπα, Πόσο ωραία φινέτσα έχει. Εκτό και αν κατάλαβε ότι παρακολουθούσα τη θηρίδα τη και βρήκε αυτόν τον τρόπο για να με βάλει στη θέση μου και εγώ. Τι μανία, τι μανία έχω. Να κρυφοκοιτάζω τι βάζει και τι βγάζει ο καθένα εδώ μέσα. Τι περιέργεια είναι αυτή. Ζήλια, φθόνο. Μήπω φταίει η μιζέρια μου. Α, α τελείωσε η. Ε, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Το, το, ξέχασα ήδη, κυρία Αλεξίου. Και εσεί μου είστε ρεθιστικοί. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμπαθή, συμπαθή, ήθελα να πω. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια. Ε, ήταν μια κακιά στιγμή, συμβαίνουν αυτά. Α, α δεν το ήξερα. Με συγχωρείτε. Σα παίρνει η τράπεζα το σπίτι. Α, μα έτσι δικαιολογείται η ευρικότητα που δείξατε. Φοπό Θεέ μου. Λόγω χρεώνε; Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ ούτε καν να σκεφτώ πώς μπορεί να το κάνει σε μια κορμάρα; Συγγνώμη, συγγνώμη και πάλι. Σε μια κυρία σαν και εσά, ήθελα να πω. Μα τι λέτε. Θα πουλήσετε τα κοσμήματά σα για να πληρώσετε τι δόσει σα. Έγκλημα. Έγκλημα, έγκλημα. Τι μπορώ να κάνω για σας. Μα θέλω τόσο πολύ να σας βοηθήσω. Όχι, όχι. Από τη στιγμή που μου το εκμυστηρευτήκατε, είναι και δικό μου θέμα. Αφήστε. Κάτι θα σκεφτώ. Ίσως παρακαλέσω κάποιον γνωστό μου στην νομική υπηρεσία τη τράπεζα, μήπω κρατήσει για λίγο το φάκελό σα. Μα σα υπόσχομαι να κάνω τα πάντα. Θα βρω τον τρόπο. Μα γιατί δεν δέχεστε. Τουλάχιστον να προσπαθήσω. Σα παρακαλώ, αφήστε με. Τι σημαίνει γιατί το θέλω τόσο Μου αρέσετε κυρία Αλεξίου Γι' αυτό το κάνω <Και> Ναι μου αρέσετε Γιατί δεν μιλάτε Πείτε κάτι Μιλήστε μου σας παρακαλώ Κυρία Αλεξίου σας συγκετεύω. Πείτε ό,τι θέλετε Μόνο μη φεύγετε έτσι Εν ανάγκη βρίστε με Σας παρακαλώ Κάντε ό,τι σας ευχαριστεί σας... σας θέλω τόσο πολύ Μα γιατί γελάτε. Τι σας φαίνεται αστείο. Πέστε μου. Δεν έχω. Ναι, είναι αλήθεια. Βγάζω μόνο 800 ευρώ και 53 λεπτά. Ναι, ναι, κάθε μήνα αυτά παίρνω. Μπορώ όμως να σας προσφέρω αγάπη. Ζεστασιά. Το διάρρη που ζώφα είναι και δικό σας. Κάθε μέρα θα σας τραγουδώ. Θα σας χαϊδεύω τα μαλλιά. Και όταν θα σχολώ από τη δουλειά, θα σα φέρνω λουλούδια αληθινά, ακόμα και ζουμπούλια αληθινά. Όχι πλαστικά, και α μου πάρουν το οξυγόνο. Δεν με ενδιαφέρει, κυρία Αλεξίου, ό,τι και να μου συμβεί. Απλά δεχθείτε την πρότασή μου. Τρία χρόνια τώρα σα ποθω. Δεν το κρύβω. Γι' αυτό σα κοιτάζω. Ναι, κρύφο κοιτάζω τη θηρίδα σα, γιατί θέλω να ξέρω τα πάντα για σα. Μη. Μη. Μην ανέβαινετε, τη σκάλα. Σα έχω ανάγκη. Είστε η μοναδική γυναίκα που μου δημιουργεί αυτή την ανάγκη να μιλάω μαζί της. Μη φεύγετε! Τα είδες εαυτέ μου. Αν είχα χρήματα θα έκανα μια δουλειά αξιοπρεπή. Και δεν θα μου φερόταν έτσι η κυρία Αλεξίου. Καλή όμως είναι για αυτή. Μου είπε το πρόβλημά της να ξαλαφρώσει, αλλά καθόλου δεν με είδε σαν άντρα. Μόνο σαν ένα υπάλληλο που ανοικοκλίνει θηρίδες ένιωθε άσχημα και απλώ ξεφόρτωσε. σω για να μου δείξει πω πως η τράπεζα που δουλεύω τη αρπάζει το σπίτι. Λε και φταίγα εγώ για αυτή την εξέλιξη. Τι ηλίθιο που είμαι. Τι ηλίθιο. Πόσο βλάκα που πίστεψα πω για να με εμπιστευτεί τη γυάλισα στο μάτι. Εγώ. Εγώ φταίω που όλα μου πάνε άσχημα. Έχει δίκιο, εαυτέ μου, που με βρίζει. Αξίζω τι κατηγόριε σου και άλλε πολύ χειρότερε που είσαι όμω τώρα που σε χρειάζομαι. Να σου πω πόσο άσχημα αισθάνομαι. Πού λούφαξε και δεν σε βρίσκω. Άλλε φορέ με το παραμικρό ξεπετάγεσαι και μου λε ό,τι θέλει, ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Πού στο διάολο είσαι τώρα. Βγες να μου μιλήσει. Βγες... Yes. Έλα. Έλα, σε έχω ανάγκη. Δεν θα σε ξαναβρίσω. Δεν θα πω ποτέ κουβέντα άσχημη για σένα. Ωραία, κοίτα. Τα θαλάσσωσα. Μια γυναίκα μου άρεσε και έφτασα στο σημείο να την παρακαλώ να μην φύγει. Καμιά δεν με θέλει όσο είμαι ο μίζερο χαρτογιακάς που φυλάω το κελί με του θησαυρού του κάθε κερατά. Είμαι χάλια. Ποιο μπορεί να με βοηθήσει. Και φοβάμαι τόσο πολύ. Ακόμα και στο σπίτι φοβάμαι. Έχω συνηθίσει όπως εδώ μέσα. Και όταν σχολάω θέλω να κλειστώ στο δωμάτιό μου. Οι φίλοι μου πλέον με έχουν εγκαταλείψει. Λένε πω είμαι μονήρη και πω τάχα μου πάσχω από ιδρυματισμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Φοβάμαι τόσο τη μοναξιά μου. Νάτι. Νάτι, η δύσπνοια με ξανάπιασε. Πρέπει να κάτσω πάλι κοντά στην πόρτα. Έτσι και κλεισί είμαι χαμένο. Τουλάχιστον να τη φρακάρω με το κορμί μου. Όχι. Αν με κόψει, θα φροντίσω να κάνω βουτιά πλονζών, όπω οι τερματοφύλακε. Να με κόψει από τη μέση και πάνω. Αρκεί οι πνεύμονε να είναι έξω από το καταραμένο φυσαυροφυλάκιο τη μοίρα μου. έλεος θέ μου. Έλεω. Είμαι ο πιο φτωχό άνθρωπο στον κόσμο. Ανάμεσα σε τόσο χρυσάφι που δεν μπορώ να το αγγίξω. έλεος Δώσε μου μια λύση. Δεν αντέχω να περιμένω μέχρι να γίνω 65 χρονών για να συνταξιοδοτηθώ. Τρελαίνομαι. Αν είχα γίνει διακοσμητή, πώ ευτυχισμένο θα ένιωθα. Τώρα θα ήμουν σε κάποιο ωραίο σπίτι και θα κρεμούσα υπέροχα κάδρα, πίνακε, θα επέλεγα χρώματα, κουρτίνε, έπιπλα, και ίσω μια μέρα έκανα μια έκθεση με δικέ μου εγκαταστάσει. Θα έβγαζα λεφτά. Δεν θα ήμουν κανένα φρουρό παρά μόνο του εαυτού μου. Ενώ τώρα με εγκατέλειψε κι αυτό. Εκεί που μου έβγαζε γλώσσα. Τώρα την κατάπιε. Είμαι τόσο μόνος. 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 Για σώπα. Ακούω βήματα. Α, α, α. ο κύριος Ευθυμιάδης είναι. Ας μην καταλάβει πόσο χάλια είμαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δόξα το Θεό. Καλά είμαι. Όσο βέβαια μπορώ εσείς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι θέλω να σα βλέπω κάθε μέρα. Ήρεμο και διάθετο. Την 111 λοιπόν. Μια στιγμή να πάμε το πασπαρτού μου και έρχομαι. Βάλτε το δικό σα όπω πάντα εδώ. Να βάλω και εγώ το δικό μου δίπλα. Μια στροφή στα κλειδιά μα. Και η θηρίδα ανοιχτή με το χαμένο φυσαδρό σα. ναι, ναι. Το ξέρω πω έχω χιούμορ. Αλλά εδώ κάτω θα ρω πω το έχω χάσει τελείω και επιφυμιάδη. Μόνο εσεί το βλέπετε ευτυχώ. Είστε καλό άνθρωπο γι' αυτό. Να σα τη μεταφέρω, ε. Πολύ ωραία. Να το δοκιβώτιο στα χέρια μου. Τι βάρο είναι αυτό. Την έχετε παραφορτώσει. Σίγουρα θα χρειαστείτε και δεύτερη. Χαίρομαι να σα βλέπω να γελάτε με τα αστεία μου. Ωραία. Καθίστε εδώ στο γραφείο να δουλέψετε με την ησυχία σα. Θα σα ανάψω και ένα επιπλέον φω, μήπω γράψετε τίποτα. Ωραία, ωραία, μην ανησυχείτε, δεν θα φύγω. Εδώ θα είμαι παραδίπλα. Ό,τι χρειαστείτε με φωνάζετε, όπω πάντα. Ορίστε πάλι τα ίδια. Τι στο διάολο σημειώνει κάθε μέρα ο κολόγερος Μετράει, φαίνεται τι λίρε του. Πάντω είναι τόσο καλά προσεκτικό που ούτε μια φορά δεν έχει αφήσει κάτι πάνω στο τραπέζι. Ψαχουλεύει στο κουτί και ύστερα σημειώνει και ξανασημειώνει. Άρα γιατί να τα κάνει τόσα που έχει. Πόσα του χρειάζονται για να ζήσει. Αχ, να είχα ένα μόνο μέρο από το βάρο που φυλάει στη θηρίδα του. Η κυρία Αλεξίου θα ήταν δική μου τώρα. Θα την έβγαζα έξω σε ένα καλό ρεστοράν. Θα πλήρωνα δάνεια και κάρτε, θα τη αγόραζα καινούργια κοσμήματα και θα έπεφτε σαν τρελή στην αγκαλιά μου. Πού τι όμορφη ζωή! Να είσαι με μια γυναίκα που σου ανεβάζει την τεστοστερόνη στα ύψη. Ενώ τώρα κάτσε η σίδωρε και κοίτα το γέρο τσιφούτη. Το μεευτήρα που ένα θεό ξέρει πόσα παιδιά ξεγέννησε και πόσα λεφτά έβγαλε από τα γεννητούρια. Κολόγερο. Άσε τι εκτρώσει που θα έχει κάνει ο φραγκοφωνιά. Μα τι του συμβαίνει. Τι να έπαθε πάνω θεμάτω Σαν να μην νιώθει καλά. Τον μάτιασα. Αχ, Παναγία μου. Τι γίνεται τώρα. Πιάνει το κεφάλι του σαν να ζαλίζεται. Είστε εντάξει κύριε Εφημιάδη. Δεν σα βλέπω καλά. Θέλετε βοήθεια. Δεν μιλάει, Χριστέ μου. Κύριε Εφημιάδη. Ο γαμότο μου. Έπεσε από την καρέκλα. Κύριε Φημιάδη. ελάτε. Συνέλθετε. Να του πω δυο σκαμπίλια. Να τρέξω για βοήθεια. Λύ, θα του βάλω λίγο, λίγο ενόπνευμα στη μύτη, μπας είναι μια απλή λιποθυμία. Κύριε Θημιάδη! Βοήθεια, Θεέ μου. Ε, μάλλον λίγο τρίψιμο θα του κάνει καλό. Ένα δω. Η καρδιά του λειτουργεί. Όχι. Ανασένει. Μήπως είναι η λιποθυμία. Όχι. Δεν ακουγέται τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα συνέλθει. Μάλλον είναι καρδιά. Εγκεφαλικό κόμμα. Έφανε. Πέθανε! Πέθανε! Τι πρέπει να κάνω τώρα. Ο ολόκληρο. Ανεβαίνω γρήγορα. Να φωνάξω το, το, διευθυντή. Αυτό θα κάνω. Γρήγορα να έρθει ένα γιατρό. Και τον πρώτο βοηθειών. Το κουτί τη τυρίδα του ανοιχτό. Και αυτό ούτε που το βλέπει. Η. Η, η ευκαιρία τη ζωή μου. Γρήγορα θα βάλω όσα περισσότερα μπορώ στη δική μου. Έτσι κι αλλιώ το βαφτιστικό μου σταυρό έχει μέσα και του λογαριασμού από τα χρέη μου. Χχ, δεν μπορεί. Αυτή είναι η ευκαιρία τη ζωή μου. Μια φορά περνάει το τρένο τη τύχη από μπροστά μα. Πω, πω, τι ανέλπιστο δώρο! Έτσι θα κερδίζω την κυρία Αλεξίου με το ερωτικό κορμί. Πόσα βράδια θα γυμάνουμε μαζί τη αγκαλιά. Θα ταξιδέψουμε όπου μα αρέσει. Δεν θα με βλέπει πια, θα είναι υπάλληλο δίχω προσωπικότητα. Με κύρο και γόητρο θα κυκλοφορώ μαζί τη. Και όλοι θα με ζηλεύουν. Να πάρω όσο πιο πολλέ λίρε μπορώ. Το σοβαρό που έχει, σίγουρα θα υπάρχουν μέσα και ράβδι χρυσού. Πρέπει να βιαστώ, μην ξυπνήσει ή κατέβει κανεί. Και μόλι θα χτυπήσω τη μεταφορά, τρέχω και φωνάζω βοήθεια. Δεν θα ξέρει κανεί ποτέ, πέσε κάτω. Αυτό είναι. Α το κάνω λοιπόν, τι κάθομαι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ. Έλα ηλίθιε, μια ζωή περίμενε σε αυτή την ευκαιρία. Όχι, όχι, φοβάμαι. Όρμα, βλάκα. Τρέμω, Τρέμω με να με ανακαλύψουν. Κανείς δεν μας βλέπει. Εμπρός, μη σταμάτας. Όχι. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Μην αργήσεις άλλο. Πάμε. Πάμε γρήγορα, ηλίθιε. Μην αφήνεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ζωή σου σε περιμένει. Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Είναι άδειο. Άδειο. Όχι. Για ένα γράμμα. Δεν μπορεί. Κάποιο κακό όνειρο θα βλέπω. Άδειο! Άδειο με μόνο ένα γράμμα! Μα πώ είναι δυνατόν. Του πήγε όλο το βάρο. Ήταν ασήκωτη. Ο χρυσό, οι λίρε, τα χιλιάρικα που χάθηκαν. Πώ με κοιτάζει έτσι ο σκατόγερο, με τα μάτια γουβλωμένα. θα με ξαναπιάσει πανικό. Τρεχώ γρήγορα επάνω, μην βρω κανένα μπελά. Άδειο με ένα μόνο γράμμα. για ραγιενέ έχει μέσα. Κανα μυστικό. Μήπως που μπορεί να κρύβει τα λεφτά του. Αχ, Θεέ μου, κάνε να είναι έτσι. Προς θησαυροφύλακα. Θα τρελαθώ. Για μένα είναι. Μα τι είναι αυτό. Τι γράφει. Γεμάτο ονόματα. Αυτό για το Γιωργάκη, αυτό για το Μανουλάκι, τον Αποστολάκη, τον Παναγιώτακη, την Ασπασούλα, τον Νικολάκη, την Ειρηνούλα κι άλλα. Ένα σωρό ονόματα. Συμβαίνει. Τι είναι όλα αυτά. Ονόματα έγραφε τόσο καιρό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ακολουθεί και μια επιστολή. Θεέ μου. Θεέ μου. Αναφέρεται σε μένα. Ισίδωρε. Για να διαβάζεις αυτό το γράμμα σημαίνει πως έχω φύγει. Τα πορείς με όσα συμβαίνουν γύρω σου αυτή τη στιγμή. Ξέρω. Ξέρω. Θες το θησαυρό μου. Πάντα σε παρατηρούσα με τι πόθο κοιτούσε στη θηρίδα μου. Μην ψάχνει άλλο. Αυτό είναι όλο κι όλο ο θησαυρό μου. Ονόματα, 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 ονόματα. Είναι όλα εκείνα τα παιδιά που βγήκαν μέσα από τα χέρια μου. «Είναι τα παιδιά μου, η Σίδωρε. τα αγαπώ όλα και θέλω να ξέρεις πως ήταν όλα τους πραγματικά παιδιά μου». Κάθε φορά που ξεγενούσα μια μητέρα έκλαιγα από ευτυχία και όταν επιτέλους ήρθε η δική μου σειρά, ο δικός μου, ο μονάκριβος γιος, γεννήθηκε νεκρός, νεκρός, μέσα από τα σπλάχνα της νεκρής μητέρας του. «Είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, Ισίδωρε, όπως και εσύ. Δεν ξέρω ποια μέρα θα με βρεις νεκρό, μα όποια και αν είναι, θα ήθελα να σβήσω εδώ, εδώ, εδώ κοντά σου. Γι' αυτό έρχομαι κάθε μέρα εδώ. Χαϊδεύω τα ονόματα των παιδιών μου και έτσι πιστεύω πως ο Θεός με τη σειρά Του χαϊδεύει το δικό μου. Ναι, το δικό μου, εκεί που βρίσκεται». «Ισίδωρε», εδώ μέσα ήθελα πάντα να πεθάνω κοντά σου. Σε αυτό το κελί. Και ξέρεις γιατί. Μετά την απώλεια του γιού μου, αυτά τα ονόματα είναι όλη μου η ζωή. Τα βρέφη που έβγαλα μέσα από τις μάνες που ουρλιάζαν από τον πόνο της δημιουργίας. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Εγώ είμαι αυτός που σε έβγαλε στο φως, σίδωρε Κελή υπήρξε πάντα και η δική μου ζωή στο σπίτι. Μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά. Ακόμα στη διάβασα κάποτε σε ένα βιβλίο. Αγάπα το κελί σου και πηβίεσαι". Η Ισίδωρε, εδώ μέσα υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου, αλλά και της δικής μου. Αγάπα το Ισίδωρε. Τώρα... «Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να αγαπάς το κερί σου. Καμιά πόρτα μη φοβάσαι, όσο βαριά κι αν είναι. Έλα, έλα, κλείσε τώρα την αυλαία. Κλείσε την αυλαία, δεν ακούς. Κλείσ' την, ε! Εσύ για μια καινούργια ζωή, κι εγώ για μια άλλη διάσταση. Κάποτε θα ξαναβρεθούμε μαζί, Ισίωρε». Κλείσει να βλεά, το έργο τελείωσε.